Προσπαθώ να ηρεμήσω τον εαυτό μου. Γιατί ρε, τι πάθατε. Τι και πάθατε. Τόλμησε η συγκεκριμένη γυναίκα, η συγκεκριμένη, να γυρίσει να πει ότι μιλάει για εκείνη, ενώ δεν μιλάει σε εκείνη. Από πού να πάω να πέσω. Που ήταν έξω και μιλάγανε με την Ευδοκία και εμείς το που τα άκουγε μάλλον. Να μην κρυφακούει. Δεν κρυφακούγε, φωνάζαμε. Και όχι εμείς, η Ευδοκία, με την Ευδοκία μιλάει. Καλή μόνη της, πηγαίνει και κάθεται στο σαλονάκι και κοιτάζει έτσι τον τοίχο απέναντι. Βρήκε ως αφορμή να μας μιλήσει τώρα. Τώρα να, επειδή την εμπνέει ο Νίκος, ό,τι να είναι. Μπορεί να άκουσε κάτι που είπες, ρε πάνω. Ωραία, για να ξεκαθαρίσουμε, να μην είναι. Δεν θέλω να μην είναι. Δεν είναι η μέρα από μόνη της άκουσε να λες κάτι στην Ευδοκία και σε εμάς εδώ που μιλάγαμε δυνατά μάλλον. Και μπορεί να ήθελε να σου μιλήσει. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό, το έχω μεταφέρει. Δεν έχω ασχοληθεί με εσάς καθόλου σήμερα και ούτε θέλω. Ωραία, θα μπορούσε να τον πιάσει κατηδίαν και να το πει όχι να κάνει ωραία, και όλο αυτό το. Μου λες μεταφέρεις. Νίκο, μα επειδή με εμπνέει. Και εγώ, άμα ο καθένας το κάνει με τον τρόπο. Άκου λίγο, άμα θες να μιλήσει, μιλάμε την έννοια. Σε μένα μου πει τίποτα πάνω. Συζήτα τώρα. Ναι, ρε τώρα τρέχοντα. Πώ να ξέρει την ομία. Να τη πω λίγο κουβέντε. Τι είσαι με τρελή, ρε. Πρέπει πάτε καλά, ρε. Ελ, εντάξει, κάπα ιδέα. Παναγιώτη. Δεν σπαταλάω ούτε χρόνο ούτε σ' άλλου ειδήσει. Τουλάχιστον ο Ευδοκία είναι ειλικρινή. Αυτό που σκέφτεται το λέει. Ωραία, τουλάχιστον. Και πρέπει κάποιο κάποια στιγμή να το εκτιμήσει αυτό. Την ειλικρίνεια πρέπει να το εκτιμήσει. Παναγιώτη, άκου, είχαμε τη συζήτηση που είχαμε και ήσουν δίπλα. Η γυναίκα τα άκουσε όλα. Α μην κρυφάκουγε, Ευδοκία μου. Δεν τρέπομαι, τα λέω. Πού την έχουμε πατήσει εμείς, δεν καθόμαστε να κρυφακούμε στο δωμάτιο. Δεν καταλαβαίνεις, Ευδοκία μου. Ούτε ντρέπομαι, ούτε φοβάμαι αν τα λέω. Καταλαβαίνεις. Ούτε ντρέπομαι, ούτε φοβάμαι. Ούτε τα κρύβω. Κοίταξε, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα εντάξει, εκφράζεσαι λίγο βαριά. Αλλά... Βαριά είναι η αλήθεια μου. Μου είπε ότι αυτά έχουν υποθεί εν παρουσία της, ας πούμε. Δεν το εκτιμά. Τουλάχιστον εγώ δεν πάω κλειστό μόνο μέσα στο δωμάτιο. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι ο καθένας δικαιούται να έχει τη γνώμη που έχει. Βρε, παιδί μου, δηλαδή, εγώ όμως. Γιατί λέει αυτά τα πράγματα γίνονται σε αυτό το σπίτι και αυτό εγώ δεν μπορώ να γίνω. Ό,τι λέω εγώ εδώ, ό,τι λέω εδώ θα πω και μέσα στο δωμάτιο. Ό,τι λέω μέσα στο δωμάτιο, λέω και μέσα στο δωμάτιο μου κλεισμένο. Βρήκε τώρα ως έναυσμα αυτά που είπε ο Νίκος να μιλήσει σε μένα η Μέρη που τις τελευταίες τις εβδομάδες δεν έχουμε μιλήσει. Εμένα μου είπε πριν να μιλήσει ο Νίκος ότι ήθελε να σου μιλήσει. Ωραία, άρα δεν χρειάζεται αυτό το θεατράκι εκεί πέρα. Το κακό. Λοιπόν, σε περίπτωση έχει που... κοπεί στις εξετάσεις του εθνικού. Σε περίπτωση, δεν μπήκε καν. Που... Άκουσε με, σε περίπτωση που θέλει όντως έχει ερωτηματικό η κοπέλα και θες να της δώσει ένα χιντ, πες ότι ο Παναγιώτης μου είπε ότι δεν σπαταλάει χρόνο και σάλιο σε τέτοιους ανθρώπους γιατί συχαίνεται. Αυτό ακριβώς μέσα στο λεξί. Γιατί τώρα τι είσαι υπέροχος. Κάντο, ε? Είσαι υπέροχος. Άμα θες κάντο. Πες το. Όχι, μα είναι αλήθεια. Άμα θες κάντο. Άμα θες να τη βγάλεις από τη δύσκολη θέση, γιατί ρε παιδί μπορεί να έχει ερωτηματικά το κορίτσι γιατί δεν της μιλάω. Γύρνα και πες της. Αυτό ακριβώς που σου λέω. Ο Παναγιώτης δεν σπαταλάει χρόνο και σάλιο γιατί σε συχαίνεται εσένα και το είδος των ανθρώπων σαν εσένα. Είναι κρίμα να κοροϊδευόμαστε. Είμαι 23 χρονών. Είναι 36. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Δεν έχω ανάγκη να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Λέω την αλήθεια μου και τα πράγματα έτσι όπως είναι με βάση αυτά που έχω δει και με αυτά που έχω κρίνει εγώ σαν Παναγιώτης. Είναι κάποια πράγματα τα οποία κυριολεκτικά τα συχαίνομαι στον άνθρωπο. Και η διπροσωπεία, το κράξιμο, η χειραγώγηση, όλα αυτά που κάνει η Μέρη, τα συχαίνομαι. Να κάτσω εγώ να δώσω, όπως μου είπε η Ευδοκία, ρε παιδί μου, κάτσε να συζήτα. Όχι, ρε φίλε, γιατί αν ήμουν έξω από εδώ πέρα, την Μέρη δεν την έβλεπα ούτε. Δεν θα με βλέπω ούτε στο πιο τρελό τη όνειρο να συζητάμε μαζί. Τέτοιους ανθρώπους εκεί έξω τους συχαίνομαι, δεν τους μιλάω καν, τους αποφεύγω. Δεν αξίζουν τον χρόνο μου.